Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα καινούργιο βίντεο ένα βίντεο από την NZXT πήρα καινούργια υδρόψυξη για ένα σύστημα που φτιάχνω μετά από καιρό κατάφερα να μαζέψω χρήματα ώστε να πάρω έναν και μία cyber μεταχειρισμένα βέβαια σε καλή κατάσταση και θέλησα μετά από τόσα χρόνια που είχα μια υδρόψυξη της Corsair να τα αλλάξω να βάλω μια καινούργια υδρόψυξη επάνω για να το δουλέψω γιατί ο επεξεργαστής σηκώνει θερμοκρασίε θερμοκρασίες και θα ήθελα να τον έχω όσο πιο καλά και όσο πιο κρύο γίνεται. Αυτή εδώ παιδιά είναι η υδρόψυξη της ε, NGXT, καινούργια εταιρεία σχετικά από όσο βλέπω στο χώρο των υδροψύξεων. Προσωπικά μέχρι και σήμερα δηλώνω ο παδός της Corsair, απλά οι τιμές τους έχουν ανεβεί στο θεό τώρα τελευταία λίγο. Προσωπικά αγαπάω την ε, H70 που ήταν η αγαπημένη μου ε, υδρόψυξη και την έχω κοντά 4,5-5 χρόνια τώρα δεν έχει λίγο καιρό ακόμα ζωή. Δεν θέλω να το ρισκάρω, οπότε πήγα εδώ πέρα. Η συγκεκριμένη. Η τιμή τη και αυτή κυμαίνεται γύρω στα 90 με 100 ευρώ, αν δεν κάνω λάθο. Μέχρι και τη στιγμή που γίνεται το βίντεο, αυτά συνέχεια ανεβαίνουν. Ε. Τέλο πάντων, δεν θα μα απασχολήσει αυτό. Αρκετά μεγάλο το κουτί, όπω βλέπετε. Λίγο να σα παραξενέψει το βίντεο, γιατί είναι πολύ τεράστιο το κουτί. Οι δρόψει είναι μεγάλε. Έχει μέσα. Να πάμε λίγο στα γρήγορα. Τι θα δούμε σε αυτήν εδώ. Ε, high performance eh, speed pump eh, αλλάζει η ταχύτητα του το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται η ταχύτητα της αντλίας που έχει επάνω γιατί προφανώς όσοι ξέρετε και ασχολείστε καταλαβαίνετε ότι έχουν αντλίες για να μετακινεί το υγρό αντζουμάρι mm -hmm. ωραία λοιπόν έχει δύο ανεμιστήρες νομίζω θα δούμε έχει τον 120mm ε, radiator Υπάρχει και λογισμικό, το οποίο βέβαια δεν έχω ακούσει καλύτερα. Έχω ακούσει ότι με του AMD δεν λειτουργεί καλά. Δεν με απασχολεί και πάρα πολύ αυτό. Μια και δεν πρόκειται να το συνδέσω με του ανεμιστήρε και του άλλου, δεν θα του χρησιμοποιήσω καθόλου. Δηλαδή, οι ανεμιστήρε που θα βάλω είναι δύο ανεμιστήρε τη Noctua που έχω, οι οποίοι κάνουν να σου κάνει αυτή εδώ. και το θεωρώ κορυφαίο είναι ότι δεν κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Και του συνδέω απευθεία πάνω σε. Πώ το λένε? Σε χειριστήριο που αυξομοιώνει την έντασή του με καντράν, Οπότε. θα είστε το μυαλό μου και δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Τέλο πάντων, σε εξωτερικό πανελάκι, καταλάβατε. Α? Αν και είδα ότι η Cybertooth έχει 6 ή 4 στήρε επάνω, αν το θυμάμαι καλά, για τετράπινους γιατί η υδρόψιξη η υδροψυξη Η οποια εχω αυτη τη στιγμη η υδροψυξη Ναι. Και η μητρική που έχω μέσα το σύστημα που. Βλέπετε που δουλεύει αυτή τη στιγμή πριν να το βάλω Έχει τρίπινα υποστηρίζει Με τετράπινα γενικά η διαφορά είναι τρίπινο τετράπινο Ανεμιστήρες με τετράπινο μπορείς να ελάγξεις και την έντασή τους και το, τις στροφές τους και το πώς να τους χειριστείς Η Cyber υπο, υποστηρίζει η μητρική ότι μπορείς να βάζεις επάνω τον ανεμιστήρα Και μπορείς μέσα από τη μητρική από το BIOS είτε από κάποιο πρόγραμμα όπως αυτό εδώ Να χειριστείς τους ανεμιστήρες όμορφα και καλά εγώ προσωπικά δεν το θέλω αυτό, γιατί για κάποιο. Βασικά είμαι τη άποψη ότι δεν θέλω να τραβάω παραπάνω ρεύμα από την μητρική. Η μητρική θέλω το ρεύμα που παίρνει να πηγαίνει στον επεξεργαστή και στην κάρτα γραφικών και στι θύρε USB αποκλειστικά. Δεν θέλω να βάζω παραπάνω ρεύμα για να στέλνω σε ανεμιστήρε. Αυτή η διαδικασία το στέλνω από το τροφοδοτικό μέσα από το χειριστήριο, το controller, κατευθείαν εδώ πάνω. Σύν μπορώ να αλέξω και από εκεί και τη θερμοκρασία και το πόσε στροφέ θα έχει ο καθένα. Προσωπική μου άποψη δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Απλά προσπαθώ, νομίζω ότι έτσι Πιστεύω μάλλον ότι έτσι αυξάνεται η ζωή της, ε, ιδρο, της, των ανεμιστήρων και της ε, μητρικής κυρίως παραπάνω. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι τα μπράκετ. Της συγκεκριμένη έρχεται και για Intel επεξεργαστές και για AMD επεξεργαστές. Σου λέει να κατεβάσεις από τη σελίδα το manual και, την, ε, και το πρόγραμμα το CAM που σου επιτρέπει να χειρίζεσαι του ανεμιστήρες και τη θερμοκρασία φυσικά της αντλίας. Είναι απλές στρατηγίες, βάζεις στο πίσω το backplate, πώς να στερεώσεις από πάνω την υδρόψυξη, αρκετά απλά πραγματάκια, μπαμ μπαμ, δεν αργούν πολύ. Πάμε να δούμε. Από ό,τι βλέπω, και μάλλον έκανα λάθος, βασικά είναι λίγο περίεργα, Λοιπόν, να σου βγάλω το πρώτο πράγμα. Το πρώτο πράγμα που θα βγάλω είναι ο νεμιστήρες. Έναν ανεμιστήρα ταλικά Νόμιζα ότι έχει δύο. Ωραίο, λευκό. Ε, ωραίο, αλλά δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ. Τετράπινο βλέπετε εδώ πέρα για να αλλάζει και τι ε, στροφές, Αλλά δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ. Υπάρχουν δύο ειδών ανεμιστήρε. Επειδή έχω δει κάνετε και εγώ το έκανα μέχρι να το μάθω. Το λάθο να, όσοι θέλετε, υδρόψυξη. Να χρησιμοποιείτε ανεμιστήρε κουτιού. Οι ανεμιστήρε χωρίζονται σε δύο κατηγορίε. Είναι οι ανεμιστήρε υψηλή ροή, οι οποίοι βάζουν αέρα και τον χρησιμοποιούμε κυρίω για να βάζουμε αέρα στο κουτί μα, και είναι οι ανεμιστήρε υψηλή στατική πιέσεω. Για υδροψήξει, κυρίω για υδροψήξει και για συστήματα ψήξη γενικά, χρησιμοποιούμε ανεμιστήρε με υψηλή στατική πίεση, ώστε να κρατάνε περισσότερο, να οθούν περισσότερο και να συμπυκνώνουν τον αέρα περισσότερο μέσα στην υδρόψήξη, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ψήξη στο ψυγείο, όπω θα δούμε και εδώ πέρα, τη υδρόψυξη. Λοιπόν, οπότε, μην ξεγελέσετε και λέτε, Α, έχω πέντε ανεμιστήρε, θα πάω να βάλω ποιον ανεμιστήρα είναι στην υδρόψυξη μου, αν μου χαλάσει ο ανεμιστήρα που έχει οτιδήποτε. Ε, να διαλέγετε πάντα ανεμιστήρε με υψηλή στατική πίεση, αν θέλετε, για υδρόψυξη. Την είχα πατήσει, είχα πάρει, θυμάμαι στην αρχή, δύο τη Νόκτουα, οι οποίοι είχαν αυξημένη ροή. Λέω πω που βάζουν τόση ροή, πιο πολύ από όλου, αθόρυβοι και αυτά. Και ανακάλυψα ότι δεν έκαναν και τόσο μεγάλη διαφορά από τους μαμίσιου που είχε η τότε υδρόψυξη που είχα. Και μετά διάβασα, γιατί την πάτησα, και είδα ότι κακό, έπρεπε να πάρω με ψηλή στατική πίεση. Βρήκα μια αγγελία με ένα παιδί που έδινε πάλι industrial noctua υπέξε, ε, ανεμιστήρες, του πήρα, του έβαλα και είδα τεράστια διαφορά από τους προηγούμενους που είχα. Και οπότε κατέληξα με δύο noctua να βάζω τζάμπα και βερσέα αέρα στο κουτί, ενώ θα μπορούσα να βάλω έναν απλό ανεμιστήρα. Γι' αυτό μην την πατήσετε όπω την πάτησα εγώ. Υδροψύξη υψηλή στατική πίεση στον ανεμιστήρα. Σημειώστε το και πάμε. Γιατί όλοι τα δείχνουν, αλλά κανένα δεν το έχει τονίσει. Τόσα βίντεο που έχω δει. Το καλώδιο α, να δούμε λίγο. Καρχήν πρώτα απ' όλα βάζουμε. Βλέπετε εδώ πέρα είναι. Έχει ήδη, πώς λένε, πάστα. Δεν είμαι φαν αυτής της θερμαγόγημης πάστας. Θα βάλω δική μου, έχω τη Snoctua μία, η οποία είχα πάρει ένα σωληνάδι, σωληνάριο 12 mg. Το έχω κρατήσει εδώ και πόσο καιρό και για πόσα builds που κάνω. Και έχει το καλό ότι το συγκεκριμένο δεν περιμένει να περάσουν δύο μήνες για να στρώσει. Κατευθείαν από το πρώτο δευτερόλεπτο αρχίζει να... Να δουλεύει. Λοιπόν, το ψυγείο είναι αυτό εδώ. Το λάστιχο του Φαίνεται μακρύ. Ελπίζω να βολέψει να το βάλω μπροστά στο κουτί. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ψυγείο. Το καλό με αυτή είναι ότι είναι χαμηλού προφίλ. Είναι αρκετά λεπτό το... το ψυγείο. Αρκετά λεπτό. Το προηγούμενο που είχα ήταν αρκετά χοντρό και ήταν λίγο άβολο. Ελπίζω με αυτό να μην έχω θέμα γιατί συνήθω βρίσκει πάνω στην κάρτα γραφικών. Το ξαναβάζω για να μην το τραυματίσω. Και στην άκρη. Ε, να φύγουν αυτά από εδώ. Τα μεγάλα πακέτα αυτό το κακό έχουνε. Μέσα, αλλά πριν να πάω εδώ πέρα, ας δούμε λίγο την ψήξη. Το κρατάω εδώ για να μην σκονίζεται. Η αντλία, connect pump. Ε, κακό το έχουν κολλήμενο εδώ, τώρα πρέπει να κάτσω να το ξεκολλήσω, αλλά client mine. Λάστιχο είναι. Έχει πάνω. Αυτό εδώ είναι για να παίρνει απευθεία από το τροφοδοτικό. Αυτό εδώ είναι για να παίρνει δύο τετράπινα από το τροφοδοτικό. Και αυτό εδώ είναι για να παίρνει να ρυθμίζει νομίζω τι τροφέ και να συνδέεται πάνω στον. πάνω στον. πέστο πάνω στη μητρική. Επίση έχουμε και αυτό εδώ το οποίο είναι USB καλώδιο τώρα που το βλέπω Το οποίο δεν έχω ιδέα. Βασικά πολλά καλώδια παράδοξο. Δεν ξέρω γιατί έχει USB. Θα δω και το χαρτί ακριβώς πώς συνδέεται. Αρκετά μεγάλη. Ε, με βίδες από τα πλάγια, από ό,τι βλέπω στερεώνεται, ξεκουμπώνει. Γενικά αυτή είναι... Θα τα ανοίξω. Θα τα ανοίξω, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, αυτή ανοίξει την κατηγορία των συνδέω-ξεσυνδέω. Δηλαδή είναι με clips. Ελπίζω να το κάνω σωστά, να μην το χαλάσω. Λοιπόν... Ναι, βασικά θα μπει η βάση και θα βιδωθεί επάνω. Τώρα μερικέ φορέ όταν πρωτοβλέπεις κάτι για πρώτη φορά, κάνει λάθη. Συνήθω όταν πα να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά, είσαι λίγο πιο προσεκτικό, διαβάζει καλύτερα, βλέπει. Καμιά φορά μετράει ένα error τι γίνεται. Λάστιχο, δεν είναι ανάγλυφο, δεν έχει προστασία. Ε, απλό λάστιχο. Ελπίζω να να αντέξει και να μην έχουμε διαρροέ. Έχω διαβάσει ανάμεικτα σχόλια, δεν είναι τόσο super ε, αυτέ εδώ. Ε, συγκεκριμένα, γιατί την πήρα. Να σα πω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, μου έγινε μια προσφορά να τη δοκιμάσω. Βασικά την δοκιμάσω. Την πήρα με έκπτωση, να είμαι ακριβώς, ακριβής στα λόγια μου. Οπότε, εφόσον την πήρα με έκπτωση, μου βγήκε πολύ πιο οικονομικά από την να έπαιρνα οποιαδήποτε άλλη μπαμ κατευθείαν. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλά λεφτά, θεώρησα ότι για τα χρήματα που διέθετα τη στιγμή που έκανα την παραγγελία για αυτήν ήταν ότι καλύτερο μπορούσα να πάρω. Συνότι θέλω να δω και την NGXT, επειδή έχω ακούσει πολλά σχόλια, έχω δει σε πολλά και ελληνικά και ξένα κανάλια, πολλά καλά. Αρνητικά δεν έχω δει όλου του σε ελληνικά κανάλια, στο εξωτερικό έχω δει. Θέλω να δω τι λέει, πώ είναι και κυρίω αυτό εδώ. Τη στιγμή που για την τσέπη μου αυτό που πλήρωσα ε, ήταν αυτό που με καλύπτει. Γι' αυτό και έδωσα τα χρήματά μου σε αυτήν εδώ. Μέσα έχει bracket όπως βλέπετε αυτό εδώ ναι θα μπει από πάνω και είναι το πλαστικό από ό,τι προσαρμόζεται αυτό. Ελπίζω να προσαρμόζεται και να κάτσει καλά η φάση. Έχει για... για Intel. Αυτό το συγκεκριμένο είναι για Intel. Από όσο μπορώ να καταλάβω. Ελπίζω. Τέλο πάνω δεν είμαι σίγουρο τώρα, μπορεί να λέω και αυλακίε, ε, γιατί όταν προσπαθεί να ανακαλύψει πράγματα που δεν έχει ξαναδεί, θυμάμαι η δικιά μου είχε δύο μπρακετάκια τέτοια. Αυτή εδώ έχει μόνο ένα. Αυτό εδώ, μάλλον, πρέπει να πάει από πάνω. Από κάτω αποκλείεται να πάει γιατί βλέπετε έχει αυτέ τι εγκοπέ εδώ, που σε αυτέ τι εγκοπέ κουμπώνει. Για ε, να μην καθυστερούμε, α περάσουμε και στα υπόλοιπα. Χτυπάνε και τα κινητά από δίπλα. Έχουμε βίδε για να την προσαρμόσω. Πολύ χρήσιμο και πρακτικό. Οι βίδες είναι πιο ακριβές καμιά φορά από όλα αυτά. Και έχουμε και βίδες για να βιδώσουν από πάνω. Χειρόβιδες είναι αυτές. Με κατσαβίδι φυσικά. Πρακτικές φαίνονται. Και ελπίζω να σας τις δείξω. Θα κάνουν τη δουλειά του σίγουρα. Για αυτήν εδώ είναι. Οπότε ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να βολέψει, να κάτσει. Ε, θα συνεχίσω το βίντεο, δεν το κόβω εδώ, δεν σας χαιρετάω εδώ, για να σας δείξω και τα αποτελέσματα της ψήξης. Γιατί πολλοί, βασικά τι πολλοί, όλοι, όλους όσους έχω δει λένε ότι ωραίες υδροψήξεις. Ναι, αλλά όποτε βλέπω εγώ ένα βίντεο σχετικά με υδροψήξεις, θέλω να δω και τι θερμοκρασίες δίνουν για τους επεξεργαστές που θέλω ή και όχι, ή για τους πιο κοινούς επεξεργαστές. Οπότε, θα συνεχίσω το βίντεο. Θα συνεχίσω το βίντεο με μόλι στήσω το σύστημά μου, βάλω τον επεξεργαστή μου, την, τη σειρά μου όλα, τα φτιάξω μέσα, το φτιάξω τι ροές, αέρα, ό,τι χρειάζεται, όπω χρειάζεται να μπει. Θα το θα σας δείξω. Αν μπορέσω και από την υποθόνη του υπολογιστή να σα πω κάποια πράγματα, είτε έτσι, φυσικά θα δω πώ θα το κάνω. Προφανώ μετά από μερικέ μέρε που γυρίζω αυτό εδώ, αλλά θα τα κολλήσω μαζί να δούμε τι θερμοκρασίες δίνει και πόσο έπεσε η θερμοκρασία. Οπότε θα κάνουμε ένα βίντεο που τι είχε ο υπολογιστή πριν με την υδρόψυξη στη δικιά μου και τι θα έχει μετά με αυτό εδώ το μωράκι. Συνεχίζουμε. Να συνεχίσουμε λίγο με το review της ε, ψύκτρας, Πέρασε καιρός που τη χρησιμοποιώ γύρω στον ένα μήνα από τότε που γύρισα το βίντεο γιατί ήθελα να δω καλά τι παίζει, πώς παίζει, θερμοκρασίες και τι ακριβώς γίνεται. Καταρχήν να τονίσω επειδή εκείνη την ώρα που έκανα το unboxing δεν ήξερα τι έχει μέσα η ψύκτρα και πώς λειτουργεί το καθετή. Είδατε ένα bracket. Ε, η συγκεκριμένη έρχεται μόνο για... Βασικά είναι και για AMD και για Intel επεξεργαστέ. Από κάτω, από τη μητρική, ξέρετε ότι βγαίνει το πλαστικό που κρατάει τα πάσαρε, παιδί μου, τη ψήξη του επεξεργαστή τη μαμίσιας και μπαίνει ένα πλαστικό. Είδατε ένα μαύρο μέσα όταν το άνοιγα. Αυτό υπάρχει μόνο για. Οι Intel επεξεργαστέ. Τι AMD επεξεργαστέ κρατάνε το δικό του, το μαμίσιο. Οπότε δεν χρειάζεται να το βγάλετε. Δηλαδή κρατάτε τη βάση που έχει πίσω, τον AMD των μητρικών. Οπότε είμαστε κομπλέ από εκεί. Επίση, η βάση από πάνω, ε, είδατε ότι είναι ήδη περασμένο το σιδεράκι για του ε, Intel επεξεργαστέ. Εκείνο το μακρόστινο που σα έδειξα ήταν τον AMD. Anyway, απλά ήθελα να το πω. Και δύο USB θηλυκά που έβγαζε ήταν για να παίρνουν από την υδρόψυξη τροφοδοσία ή ανεμιστήρε. Απλά ήθελα να το πω. Η υδροψήξη μπήκε πάρα πολύ εύκολα, ίσως να είναι από τις πιο εύκολες υδροψήξει που έχω βάλει στο ποτέ μέχρι τώρα γιατί έχω τοποθετήσει αρκετές υδροψήξει, έχω φτιάξει αρκετά υδροψύξεις οπότε δεν με δυσκόληψε καθόλου, συνδέθηκαν όλα καλά η βίδε ήταν ακριβώ. Ε, η πάστα, έβγαλα την πάστα γιατί εγώ χρησιμοποιώ δικιά μου θερμαγωγική πάστα. Έβαλα δικιά μου θερμαγωγική πάστα. Πολύ όμορφα, πολύ καλά. Όλα δούλεψαν ε, κομπλέ. Τώρα στι θερμοκρασίε. Ε, όταν έκανα το PC, όταν το έφτιαξα, οι θερμοκρασία σου ξεκίνησαν γύρω στου 32 με 33 βαθμού. Όμω ήταν ε, αρχέ Ιουνίου. Που ξέρετε, δεν έχει τόσο πολύ ζέστη. Μετά από ένα μήνα και τώρα που σιγά σιγά μπαίνουμε στον Ιούλιο, έξω η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ. Ο υπολογιστή κρατάει θερμοκρασία όπω βλέπετε. Έχουμε διάφορα προγραμματάκια εδώ. Η θερμοκρασία του στο Ιντλ είναι γύρω στου 40 με 41-42 βαθμού. Ε, αυτή τη στιγμή που γεννάω το βίντεο, βλέπετε ότι με το ζόρι που τρώει και καλά από το OBS, τι θερμοκρασίες πιάνει ε, Σε ζόρια, σε παιχνίδια φτάνει το πολύ Τον έφτασα μέχρι 47-48 Βαριά, σε πολύ βαριά παιχνίδια Όλα στα ultra ε, στα, Στους 50 βαθμούς κελσίου Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι χαμηλή Όταν παίζω φτάνει το πολύ μέχρι 45 βαθμούς Για μένα οι θερμοκρασίες αυτές επειδή είμαι λίγο άρρωστο με τι θερμοκρασίε, πάλι τι θεωρώ αρκετ... κάπω υψηλούτσικε, αλλά δεν είναι κάτι το τόσο τρομερό. να σκεφτείτε ότι ο επεξεργαστή είναι AMD FX8350, ο οποίο υπερθερμαίνεται πάρα πολύ εύκολα. Πάμε να δούμε τέσσερα προγραμματάκια. Αρχή, να ξεκινήσουμε με το μαμίσιο, το Cam Desktop, το οποίο είναι αυτό εδώ που βλέπετε, και είναι Το, το... αυτό με το οποίο έρχεται είναι, βασικά, το κατεβάζετε, το εγκαθιστάτε και είναι αυτό που ρυθμίζει την υδρόψυξή σα. Έχετε διάφορα. Βλέπουμε θερμοκρασίε, ε, βλέπουμε το φορτίο, βλέπουμε. Βασικά, ναι, θερμοκρασίε και φορτίο. Ε, το σύστημά μα ποιο είναι, από τι αποτελείται. Βλέπετε το σύστημά μου είναι. Έχει AMD FX8350 Cybertooth την 90 fx το R2 και διάφορα όμορφα πρωματάκια, 16 Giga RAM να τονίσω, στα 1866 και μπορούμε να κάνουμε ε, διάφορες ρυθμίσεις, να ρυθμίσουμε ε, την υδρόψυξή μας, να ρυθμίσουμε μέσα το χρώμα της υδρόψυξης, βασικά το μοντέλο αυτό, αν δεν κάνω λάθος είναι το μοντέλο το οποίο δεν ανάβει χρώμα, σε κάποια μοντέλα το χρώμα της υδρόψυξης αλλάζει. Ε, βασικά αυτό πρέπει να το τσεκάρω τώρα, αλλά νομίζω ότι το, το, το μοντέλο αυτό που έχω εγώ δεν αλλάζει, anyway. Και μπορούμε να ρυθμίσουμε τα, τα προφίλ τα οποία έχει μέσα. Επίσης μπορούμε να δούμε πως συμπεριφέρεται σε διάφορα games. Σε γενικέ γραμμέ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Εγώ αυτό που θέλω να εστιάσω είναι, αν και δεν το έχω χρησιμοποιήσει τόσο πολύ το πρόγραμμα αυτό, τι μετρήσει μα δίνουν. Όπω βλέπετε, αυτό μου δίνει από 34 41 βαθμού. Ε, μετά χρησιμοποίησα και βλέπετε εδώ πέρα το πρόγραμμα που έχει η μου. Είναι το AII Suite. Δείχνει αυτή τη στιγμή 46 βαθμού Κελσίου. Εδώ σα λέω από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Δεν ξέρετε τι είναι αξιόπιστο τόσο καλά ή όχι. Ε, επίσης, ένα άλλο πρόγραμμα ε, το οποίο χρησιμοποιώ είναι το Hardware Info 64. Έχει και το 32, νομίζω, για 32 bit, Να δούμε τι θερμοκρασίες δίνει. Λοιπόν, και αυτό μου δίνει γύρω στους 41 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε εδώ πέρα, 40,6 πάνω από την υδρόπηξη ο 41 με 42 βαθμούς στον κάθε επεξεργαστή. Επίση, τώρα μου έβγαλε τέτοιο ότι έχει παραπάνω τάση το σύστημα για κάποιο λόγο. Και επίσης αυτό το οποίο με παραξένεψε από όλα είναι το σπέκι το οποίο σπέκι δεν το περίμενα δείχνει το πιο χαμηλό από όλα. Ε, το παράδοξο είναι στον προηγούμενο υπολογιστή μου ε, το σπέκι μου δείχνει διπλάσια θερμοκρασία ενώ εδώ μου δίνει τη πολύ πιο χαμηλά από ό,τι δείχνουν όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι από όλα αυτά ισχύει γιατί όχι. Εγώ πιστεύω ότι πάνω κάτω έτσι όπως το βλέπω θα πάμε με το 3 στα 4. Αυτή τη στιγμή στο Idle είναι γύρω στους 40. Είναι πολύ καλύτερη από τη Μαμίσια. Είναι γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου πιο χαμηλά από 10-15 βαθμούς πιο χαμηλά από τη Μαμίσια υδρόψηξη που είχε. Και είχε την παλιά Μαμίσια ο συγκεκριμένο. Ε, πιστεύω ότι για τα χρήματα του αξίζει. Πάνω κάτω μην ξεχνάμε ότι είναι και καλοκαίρι. Οπότε εξαρτάται πάρα πολύ και από το καιρό. Εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Έξω έχει πολύ ζέστη, μέσα έχει ακόμα πιο πολύ ζέστη γιατί ε, είναι όλα κλειστά σχεδόν. Οπότε καλό θα ήταν ε, να το έχουμε αυτό υπόψη. Γενικά για τα χρήματα της συγκεκριμένη ρόξης πιστεύω ότι τα αξίζει και σου δίνει μια ικανοποιητική ανοπικέ θερμοκρασίε. Τώρα, αν είστε πολύ άρρωστοι με τι ψήξει, όπω είμαι και εγώ, μπορεί να μην σα ικανοποιεί 100, 100%. Εγώ προσωπικά, να σα πω την αλήθεια, είμαι ικανοποιημένο. Επίση, επειδή έχει μαζεύει πάρα πολύ σκόνη το σπίτι, πρέπει για ανατακτά διαστήματα να φυσάω την, το ψυγείο για να βγάζει τη σκόνη. Όσο πιο πολύ μπουκώνει μέσα το ψυγείο, τόσο πιο, πιο μεγάλε θερμοκρασίε ανεβάζω ανεβάζει το σύστημά μα ε, αθόρυβη. Έχω βάλει να σας πω, σας είπα κιόλας, το μόνο που δεν μ' άρεσε τόσο ήταν ε, ότι είχε μόνο ένα ανεμιστήρα όπως είδατε. Περίμενα ότι για την τιμή της θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο ανεμιστήρες, αλλά και αυτό είναι μια λεπτομέρεια, εντάξει. Σας είπα δεν με ενδιέφερε και πολύ γιατί έχω δικούς μου ανεμιστήρες της Νόκτο που έβαλε μέσα. Ε, σε γενικέ γραμμέ είμαι ικανοποιημένο μέχρι τώρα. Δεν είχα παράπονο, δεν έχω παράπονο από τη συγκεκριμένη. Συμπεριφέρεται άψογα. Ο εξεραστή μου δεν έχει ξεπεράσει του 49. Βαριά 50 βαθμού πάνω από 50. Δεν τον έχω δει όταν ζορίζεται πάρα πολύ. Και σα λέω, παίζω τα παιχνίδια πλέον επειδή περίμενα τόσο καιρό να το φτιάξω στα ούλτρα. Οπότε για μένα είναι μια καλή αγορά. Ε, μια καλή αγορά όμω με τρίων επιδόσεων. Δεν θα δείτε τόσο τρομερέ επιδόσει να αυξάνονται και... Ε, να δείτε θαύματα όπως έχετε στο μυαλό σας πόλη. Η εγγύησή τη, αν δεν κάνω λάθος και να το τονίσω αυτό είναι στα 6 χρόνια κάτι το οποίο μετράει για μένα να έχει τόσο πολλά χρόνια εγγύηση μια υδρόψυξη γιατί σημαίνει ότι έχεις ε, καλή κάλυψη. Να τονίσω ότι η NGXT είναι, ε, την αντιπροσωπεία την έχει στην Ελλάδα όσοι δεν ξέρετε η Ζέγκετρον που επίσης είναι από τις καλύτερες ε, αντιπροσωπείες όσον αφορά το χώρο σε άποψη όταν κάτι δεν πάει καλά να σε φροντίσουν οτιδήποτε. Τέλο πάντων, αυτά ήθελα να πω. Ε, νομίζω ότι βγάλαμε μια άκρη. Είναι μια καλή ψήξη με τρίων επιδόσεων. Δεν θα δείτε τρομερά πράγματα. Αυτή τη στιγμή έξω έχει 35-36 βαθμού. Ο ξεραστή δουλεύει στου 40. Αυτά. Ελπίζω να σα άρεσε και το mini review έτσι να δούμε τι θερμοκρασίε. Ήθελα να το βάλω επάνω. Απλά άργησα να κάνω όλο αυτό το μοντάζ και το βίντεο γιατί έπρεπε να δω πώ συμπεριφέρεται, να δω αν αξίζει ή όχι. Για μένα, αν έχετε τα χρήματα και θέλετε να τα διαθέσετε, πάρετε στο συν. Είναι επίση ότι το ψυγείο είναι αρκετά λεπτό, οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα. Σύν επίση θεωρώ το ότι παίρνει πάνω, κατευθείαν πάνω στην υδρόψυξη δύο νημιστήρες, Οπότε να βάλετε push pull νημιστήρες τετράπινου πάνω στην ε, υδρόψυξη, αν δεν έχει πινάκια η μητρική σα ή δεν έχετε fan controller, όπω έχω εγώ, το οποίο μετράει και αυτό και αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να μείνετε ικανοποιημένοι και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.